Η σημερινή μας εκδήλωση αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχει θέμα τα αρχαία ελληνικά μαθηματικά στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε δύο εξαίρετους επιστήμονες, τον κύριο Γιάννη Χριστιανίδη και τον κύριο Μιχάλη Σιάλαρο, ενώ στο δεύτερο μέρος θα ακολουθήσει ένα τιμητικό αφιέρωμα στη μνήμη του Βεριώτη μαθηματικού και συγγραφέα Ελευθερίου Καρακώστα, για τον οποίο Ελευθέριο Καρακώστα θα μας μιλήσει ο γιος του Βασίλειος Καρακώστας, καθηγητής φιλοσοφίας της φυσικής στο Πανεπιστήμιο ΕΚΠΑ. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, που είναι πάντοτε αρρωγός σε κάθε μας προσπάθεια, και το Δήμο Βέρειας για τη δωρεάν παραχώρηση του χώρου του Ολγάνου για τη στέγαση των γραφείων μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα. Πολύ σύντομα, είναι μια σημαντική εκδήλωση αυτή που σήμερα θα πραγματοποιηθεί εδώ με δύο εκλεκτούς επιστήμονες, τον Γιάννη τον Χριστιανίδη και τον Μιχάλη τον Σιάλαρο, οι οποίοι είναι και πολυγραφότατοι. Ο Γιάννης ο Χριστιανίδης έρχεται για δεύτερη φορά στην πόλη μας. Μας τίμησε το 2006 με την παρουσία του, όπου πάλι ανέπτυξε τότε ένα πολύ επίκαιρο θέμα, το παλίψιστο του Αρχιμίδη. Ήταν μια μεβράνη που είχε μια ολόκληρη ιστορία, που το διεκδίκησε η χώρα μας σε έναν διαγωνισμό έξω από έναν οίκο των Σόθμης, νομίζω, Κρίστης, από τους Κρίστης. Δεν μπορέσαμε να το πάρουμε. Κάποιοι λένε ίσως καλύτερα που πήγε στα άλλα χέρια, γιατί μπορέσαν και το δουλέψαν, το επεξεργαστήκανε. Πραγματικά οι εισηγήσεις τους θα είναι πάρα πολύ ωραίες και αξίζει τον κόπο να τις παρακολουθήσει κάποιος, ακόμα και από το βίντεο το οποίο θα βιντεοσκοπήσει. Τέλος, για να κλείσω, να μην μακρηγορώ, σε μία συζήτηση που κάναμε, και επειδή η πόλη μας δεν είχε την πολυτέλεια να έχει πολλούς συγγραφείς και είχε τον κύριο Καρακώστα κάτω παρελθόν, ο οποίος θύτεψε στην φροντιστηριακή εκπαίδευση, είπαμε να γίνει μία αναφορά και μία τιμητική εκδήλωση και για αυτόν. Έχει γράψει κάποια βιβλία. Όταν εμείς ήμασταν μαθητές, ξέραμε τα δύο βιβλία, το Πάνω το Γαλάζιο και το Καφέ, το Καφέ Βιβλίο. Και έτσι θα έχουμε και αυτήν την χαρά σήμερα να δούμε και την παρουσίαση του έργου του και μία τιμητική αναφορά στο πρόσωπό του. Νομίζω ότι πρέπει γενικά να τιμούμε τους ανθρώπους που συνεισέφεραν στην παιδεία αυτού του τόπου και μάλιστα στη μαθηματική παιδεία. Δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Καλή επιτυχία, να κάνουν πάλι πάντα τέτοια πράγματα τα οποία βοηθάνε γενικότερα. Καλούμε τον κύριο Σιάλαρο Μιχάλη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την εκδοτική σειρά «Αρχαία επιστημονική γραμματεία» από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Ο κύριος Σιάλαρος είναι επίκουρος καθηγητής της Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2017. Πάνω σε ολογιότατε, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμη κυρία Αντιδήμαρχε, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω να ευχαριστήσω το παράρτημα ημαθίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, τόσο για την πρόσκληση όσο και για την θερμή φιλοξενία και προφανώς εσάς που είστε εδώ σήμερα. Είναι με χαρά που βρισκόμαστε σε αυτόν τον υπέροχο ιστορικό χώρο, μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Χριστιανίδη, να συζητήσουμε μαζί σας ορισμένα θέματα που άπτονται του γνωστικού μας αντικειμένου,
το οποίο είναι η ιστορία των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών. Ερχόμαστε, ξέρετε, το πλαίσιο είναι σε περίεργες μέρες και έτσι και η δική μας η ομιλία, η δική μου προσωπικά ομιλία είναι αφιερωμένη στα παιδιά που έφυγαν και ειδικά στον Κυπριανό, ένα φίλο και συγχωριανό, ένα από τα παιδιά που έφυγαν. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο το κλίμα. Αν ακολουθήσω τον τίτλο της δικής μου ομιλίας, όπως φαίνεται δηλαδή στην αφίσα της εκδήλωσης, φοβάμαι ότι θα σας πρέπει να σας μιλήσω αυστηρά για τη νέα επιστημονική σειρά, τα ακούσατε πριν, των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που επιμελούμαστε μαζί με τον κύριο Χριστιανίδη. Αυτό όμως ενδέχεται να είναι βαρετό και ας το ομολογήσουμε όλοι, συχνά οι βιβλιοπαρουσιάσεις είναι βαρετές. Γι' αυτό αποφάσισα να προσεγγίσω το θέμα κάπως διαφορετικά και θα σας διηγηθώ πολύ σύντομα, το υπόσχομαι αυτό, μια προσωπική ιστορία, καρπός της οποίας είναι και τα βιβλία που θα δείτε έξω. Και η ιστορία που θα σας διηγηθώ είναι μια καλή ιστορία και εννοώ με αυτό ότι όλες οι καλές ιστορίες ξεκινάνε κάπου σε κάποια ταβέρνα. Η θολή φωτογραφία που βλέπετε είναι τραβηγμένη, σημειώστε την ημερομηνία, 12 Δεκάτου 2014. Σχεδόν δηλαδή 10 χρόνια πριν ήμασταν μαζί με τον κύριο Χριστιανίδη σε κάποια ταβέρνα κοντά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν φαίνεται καλά λόγω κακής ανάλυσης. Η πιο παρατηρητική όμως θα έχετε προσέξει ότι έχουμε ήδη καταστρέψει το τραπεζομάντιλο γράφοντας μαθηματικούς τύπους. Αντικείμενο εκείνης της πρώτης συνάντησης για το θέμα δεν ήταν το προφανές, δηλαδή η καταστροφή της ιδιωτικής περιουσίας, ήταν οι αγγλικές μεταφράσεις που ετοιμάζαμε τότε. Ο κύριος Χριστιανίδης ετοίμαζε αυτό το βιβλίο που ευτυχή συγκυρία μόλις πρόσφατα εκδόθηκε, είναι η έκδοση των αριθμητικών του Διόφαντου. Θα σας μιλήσει μετά ο αγαπητός συνάδελφος. Και εγώ ετοίμαζα τα στοιχεία του Ευκλήδη. Τονίζω ότι οι μεταφράσεις ήταν αγγλικές. Και έτσι εύλογα η συζήτηση οδηγήθηκε στο «γιατί ρε παιδί μου δεν δουλεύουμε σε ελληνικές μεταφράσεις». Και κάπως έτσι το επόμενο βήμα ήταν μια συζήτηση για την κατάσταση της νεοελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά με τα αρχαία ελληνικά μαθηματικά. Είναι ένα σύνθετο θέμα και θα προσπαθήσω να το περιγράψω σχετικά απλά. Ας υποθέσουμε ότι σας ενδιαφέρει ένας κλάδος της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Μπορεί να σας ενδιαφέρει η φιλοσοφία, η ρητορική, η ποίηση, κάτι, και έτσι νιώθετε την ανάγκη να πάτε να διαβάσετε ένα αρχαίο κείμενο. Θα πάτε στη βιβλιοθήκη της γειτονιάς σας, θα πάτε σε ένα βιβλιοπωλείο και θα έχετε στη διάθεσή σας πάρα πολλές εκδόσεις. Άλλες είναι περισσότερο έγκριτες, άλλες είναι λιγότερο, δεν έχει σημασία, θα έχετε όμως μία επιλογή. Εάν αποφασίσετε τώρα, μάλλον να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι εάν ζούσατε, μάλλον να το πω αλλιώς, εάν θέλετε να διαβάσετε μία επιστημονική πραγματεία, δεν έχετε πολλές επιλογές. Ανοίγω την παρένθεση. Αν ζούσατε στο εξωτερικό, τέτοιο πρόβλημα δεν θα είχατε. Και θα είμαι λίγο πιο σαφής, θα σας παραθέσω μια πολύ μικρή λίστα. Είναι πρόσφατες εκδόσεις. Αυτά είναι σειρές που κυκλοφορούν στο εξωτερικό και σχετίζονται με την αρχαία επιστήμη. Όχι ορισμένες και μάλιστα πιο πρόσφατες, όχι σειρές που κυκλοφορούν. Εδώ είναι ένα παράδειγμα, είναι Sources and Studies in the History of Mathematics, είναι του οίκου Springer. Εδώ έχουμε άλλες δύο, είναι από το Routledge, είναι Scientific Writings from the Ancient and Medieval World, το Sciences of Antiquity, η σειρά Mathematica Greca Antiqua είναι Ιταλική, του οίκου Fabrizio Serra, άλλες δύο από τον οίκο De Gruyter, Science, Technology and Medicine in Ancient Cultures, Scienta Greco Arabica. Αυτά είναι μόνο οι σειρές. Και εκτός από τις σειρές υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα, τα μεταφραστικά και σχολιαστικά, που είτε ολοκληρώθηκαν, είτε τρέχουν, είτε θα ξεκινήσουν στο άμεσο μέλλον. Και αναφέρω ενδεικτικά, έχει πρόσφατα ολοκληρωθεί η γαλλική μετάφραση και ο σχολιασμός των 7 βιβλίων των Κωνικών του Απολωνίου. Κάποια σώζονται στα ελληνικά και κάποια σώζονται στα αραβικά. Αυτό είναι από τα πλέον διάσημα, είναι η νέα προσπάθεια να μεταφραστούν τα άπαντα του Αρχιμίδη. Ωραία, έχουν βγει οι πρώτοι δύο τόμοι, είναι το Περισφαίρας και Κυλίνδρου και το Περιελίκο.
Και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα, όπως είναι η νέα έκδοση των μετρικών του Ήρωνα, τα έργα του Σερίνου, οι πραγματείες για τον Αστρολάβο του Ιωάννη του Φιλόπονου, του Νικηφόρου του Γρηγοράκη, του Σάρκη του Αργυρού, είναι πάρα πολλά τα έργα. Γνωρίζω ότι σας κούρασα με αυτή την απαρίθμηση, ήθελα όμως να σας δείξω με ένα πάρα πολύ μικρό δείγμα τι δουλειά γίνεται στο εξωτερικό και το πόσο σημαντικό είναι ένα αίτημα να δημιουργηθούν καινούργιες μεταφράσεις, σχολιασμένες και έγκριτες για τα αρχαία επιστημονικά έργα. Τώρα, ερχόμαστε στη συζήτηση στην ταβέρνα, στην ελληνική πραγματικότητα, τι επιλογές έχετε. Η καλύτερη, θα έλεγα, επιλογή σας είναι να καταφύγετε στα έργα του Ευάγγελου Σταμάτη. Κάποιοι θα γνωρίζετε ότι υπάρχουν αυτά τα έργα. Είναι με μία αναζήτηση στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα βρείτε, να τα κατεβάσετε. Είναι όμως, προσέξτε, αφορούν ελάχιστα έργα της Αρχαίας Γραμματείας. Είναι δισεύρετες εκδόσεις, δηλαδή είναι εξαντλημένες. Είναι γραμμένες υπό το ιστοριογραφικό πρίσμα του προηγούμενου αιώνα και μάλιστα των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Και τέλος, είναι γραμμένα αυτά τα βιβλία σε μία ιδιάζουσα καθαρέουσα. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Επί της αυτής ευθείας, εάν εξημείω εκτός αυτής κειμένου, έχουν αρθεί προς τα άκρα της ευθείας δύο ευθείε, δεν είναι δυνατόν να αρθούν εξάλλου σημείου δύο ευθείε ίσε αντιστοίχως προς τις αυθείς σας, οι οποίοι να κίνται προς το αυτό μέρος της ευθείας και να έχουν τα αυτά πέρατα, όπως η αρχική ευθεία. Αυτό που σας διάβασα δεν είναι το αρχαίο κείμενο, είναι η μετάφραση του Σταμάτη. Ωραία. Τι θέλω να πω, δηλαδή δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν είναι πρόβλημα η γλώσσα του Σταμάτη, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Το πρόβλημα, όσοι είστε και πολλοί είστε παιδαγωγοί, θα το έχετε όταν προσπαθήσετε να μεταφέρετε τα αρχαία κείμενα σε νέους και νέες του σήμερα. Κανείς, σας το εγγυώμαι, δεν πρόκειται να κοιτάξει, να ρίξει δεύτερη ματιά σε αυτό το κείμενο. Ωραία. Δηλαδή, είναι το μικρότερο από τα προβλήματα αυτών των εκδόσεων η γλώσσα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Τώρα, εκτός από τα έργα του Σταμάτη, που αναφέρω ξανά ότι πρόσφεραν για την εποχή τους καλές υπηρεσίες, ο αναγνώστης μπορεί να καταφύγει σε ορισμένες άλλες μεταφράσεις, οι οποίες με ελάχιστες εξαιρέσεις είτε είναι ανυπόγραφες, είτε είναι πρόχειρες, είτε περιέχουν λογοκλοπές, και δεν θα ήθελα να σταθώ περισσότερο σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, επιστρέφω σε εκείνη τη συζήτηση. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση στην Κεσαριανή, πληρώσαμε τον λογαριασμό, ζητήσαμε συγγνώμη για το τραπεζομάντιλο, χαιρετηθήκαμε, πήρε ο καθένας τον δρόμο του, ο κύριος Χριστιανίδης για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και εγώ τότε για τη Γερμανία, την Αγγλία. Τρία χρόνια αργότερα εκλέγουμε επίκουρο στο ίδιο τμήμα, ήμασταν δύο, είχαν οριμάσει συνθήκες και αποφασίσαμε ότι πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί μια σειρά η οποία να καλύπτει αυτή την ανάγκη, που μόλις σας περιέγραψα. Και κάναμε δύο πράγματα. Παράλληλα αυτά τα δύο, είναι λίγο περίεργο, ακούστε το τι έγινε. Η πρώτη ενέργεια αφιερώσαμε μερικούς μήνες, εργατομήνες, για να συντάξουμε μια εντελεχή πολυσέλιδη πρόταση, την οποία αποστείλαμε σε ένα δημόσιο ερευνητικό φορέα. Αυτή ήταν η μία μας ενέργεια. Και η άλλη, αφιερώσαμε μισή ώρα και στείλαμε ένα mail. Δύο ενέργειες. Θα σας πω τα αποτελέσματα των δύο ενεργειών. Η απάντηση από το δημόσιο φορέα, η οποία βασίστηκε σε ένα ανώνυμο κριτή, ήταν η εξής. Η πρόταση, λέει, δεν χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, δεν τεκμηριώνεται η ανάγκη ύπαρξης μιας τέτοιας σειράς. Ήταν το αυτονόητο. Η απάντηση, η δεύτερη, ήταν από την κυρία Δασκάλου τον ΠΕΚ, ήρθε την επόμενη μέρα. Στείλαμε το mail 12-12 το 17, η απάντηση ήρθε 13-12. Αυτή είναι η απάντηση, σας διαβάζω ένα κομματάκι. Αγαπητοί, η εξαιρετικά τεκμηριωμένη πρόταση δεν ήταν, γιατί τις είχαμε στείλει λιγότερες σελίδες σε σχέση με το άλλο, που μας υποβάλλατε, μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος ως προς την αναγκαιότητα, το σκεπτικό και το σχεδιασμό της σειράς αυτής, και όχι απλώς ανταποκρινόμαστε θετικά, αλλά θεωρούμε, και τονίζω τη λέξη, καθήκον των ΠΕΚ για αυτή τη συνεργασία. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Για να μην μακρηγορώ, η απάντηση της κυρίας Δασκάλου και των ΠΕΚ ήταν καλύτερη από όσο θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Εμείς ζητήσαμε μία σειρά, αυτή μας έδωσε δύο. Δηλαδή η σειρά, η αρχαία επιστημονική γραμματεία, πάει σε δύο υποσειρές. Η μία ασχολείται με τα κείμενα και η άλλη με τις πρόσφατες μελέτες για τα κείμενα. Τώρα, προφανώς
Εκείνο το βράδυ το γιορτάσαμε, μπορεί να ήπιαμε και κάτι στην υγεία των ΠΕΚ, δεν ξέρω. Και μετά ξεκίνησε η δουλειά. Μας πήρε 2 χρόνια σκληρής και εντατικής δουλειάς. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ακριβώς που είχαμε μπλέξει με αυτή την ιστορία. Αλλά θα έπρεπε να το είχαμε υπολογίσει, γιατί σας έδωσα την ημερομηνία γέννησης αυτής της σειράς και είμαι βέβαιος ότι όλοι καταλάβατε ότι το ζώδιο είναι σκορπιός. Έτσι έγραφαν τα site τότε. Θα αντιμετωπίσετε, λέει, δυσκολίες στα επαγγελματικά σας, μην τα παρατήσετε όμως, διότι το αποτέλεσμα θα σας ανταμείψει μόλις οι πλανήτες ορθοδρομήσουν. Πήρε 2 χρόνια στους πλανήτες να ορθοδρομήσουν. Κουραστήκαμε να βρούμε μεταφραστές, γιατί αυτοί οι μεταφραστές είναι ειδικοί μεταφραστές, πρέπει να ξέρουν αρχαία ελληνικά, πρέπει να ξέρουν μαθηματικά, πρέπει να ξέρουν φιλοσοφία. Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Επιμεληθήκαμε κάθε λέξη που βλέπετε σε αυτά τα βιβλία και κάθε διάγραμμα, κατά μόνας και μαζί, και ξανά κατά μόνας και ξανά μαζί. Έτσι, το 19 κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο αυτής της σειράς. Αυτό είχε χαρακτηριστεί από τα reviews της εποχής ως ένας μικρός εκδοτικός άθλος και ήταν. Είναι η διαμόρφωση της παραγωγικής μεθόδου στα αρχαία ελληνικά μαθηματικά. Δεν θα σας κουράσω με λεπτομέρειες του κάθε βιβλίου, απλά θα σας ζητήσω να εμπιστευτείτε τα βιβλία τα οποία επιλέξαμε να παρουσιάζουμε. Είναι αυτά τα οποία στη συνέχεια, τα τελευταία 20-25 χρόνια, άλλαξαν τον τρόπο που διαβάζουν στο εξωτερικό και ελπίζουμε και εδώ την ιστορία των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών. Τώρα, τα επόμενα χρόνια εκδόθηκαν, να πω όταν λέω πήρε 2 χρόνια, ξεκίνησαν πάρα πολλά βιβλία ταυτόχρονα. Αυτά είναι αυτά που ολοκληρώνονται. Άλλα 3 βιβλία. Το ένα ήταν η πιο σημαντική μελέτη, ίσως στα αρχαία ελληνικά μαθηματικά, και ορίζω το σημαντική με την έννοια της επίδρασης που άσκησε σε άλλες μελέτες. Είναι μια μελέτη του Wilbur Knorr, η οποία μεταφράστηκε ως αρχαία παράδοση των γεωμετρικών προβλημάτων. Όσοι είστε μαθηματικοί και είστε πολλοί εδώ μέσα, ασχολείτε με τα λεγόμενα άλυτα ή κλασικά προβλήματα, την τριχοτόμηση της γωνίας, τον διπλασιασμό του κύβου και τον τετραγωνισμό του κύκλου. Και τέλος είχαμε και άλλα 2 βιβλία, ήταν μια μελέτη από τον καλό συνάδελφο στο Απιθύτα, τον Θεόκριτο τον Κουρεμένο, ονομάζεται «Συνέρηθροι και συμπεριαγωγή». Μη σας τρομάζει ο τίτλος, έτσι περιγράφει τα μαθηματικά ο Πλάτων, και αυτό είναι μια μελέτη για τον ρόλο που έπαιξαν τα μαθηματικά στη διαμόρφωση της φιλοσοφικής σκέψης του Πλάτωνα. Και τέλος υπάρχει και το πρώτο βιβλίο, είναι το κίτρινο που βλέπετε έξω και στη φωτογραφία, είναι το πρώτο βιβλίο για τις πηγές. Οι πηγές έχουν από τη φύση τους πιο αργή ροή, γιατί γίνονται μόνο από ακαδημαϊκό, ας πούμε, εξειδικευμένο προσωπικό. Ασχολείται με την αριστοτελική κοσμολογία. Και τώρα, πολύ γρήγορα, σας δείχνω τι τρέχει στο μέλλον, τι θα δείτε τα επόμενα 3 χρόνια να βγαίνει. Είναι κάποια έργα του Ευκλήδη, του Διόφαντου, θα σας πει και ο Χριστιανίδης, του Ήρωνα, του Γαλινού. Κάποια μπορεί να τα γνωρίζετε, κάποια μπορεί να μην τα γνωρίζετε. Κάποια μπορεί να υπάρχουν στο εξωτερικό, κάποια μπορεί να μην υπάρχουν στο εξωτερικό. Ωραία. Δεν καθορίζεται η επιλογή ενός βιβλίου μόνο από το τι θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό να υπάρχει, καθορίζεται και από τη διαθεσιμότητα των ερευνητών ως προς τα σχετικά αντικείμενα. Και τέλος, αυτά είναι τα βιβλία που θα βγουν για τις μελέτες. Θα ανέβουν οι διαφάνειες, άρα θα έχετε το χρόνο όταν θα δείτε το βίντεο να δείτε ακριβώς τι και πώς θα βγει. Λοιπόν, τα βιβλία μπορείτε να τα δείτε. Θα ήθελα να κλείσω αυτή τη σύντομη εισαγωγή, τη σύντομη παρουσίαση, ευχαριστώντας τις ΠΕΚ, γιατί συμβαδίζουμε ως προς αυτό που θεωρούμε και οι 2 κοινό χρέος, πρώτα καθήκον και μετά οτιδήποτε άλλο, και για τη συνεργασία και για τον επαγγελματισμό, αλλά προσωπικά και για το αισθητικό αποτέλεσμα. Γιατί τα βιβλία που έχουμε βγάλει, όταν τα συγκρίνετε με τις αντίστοιχες, για τις μεταφράσεις αναφέρομαι, στο εξωτερικό, θα το πω έτσι, και το πιστεύω, είναι πολύ καλύτερα από τα αντίστοιχα στο εξωτερικό. Όλα αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για να δημιουργηθεί ένα καλό τελικό αποτέλεσμα, και καταλαβαίνετε βέβαια ότι το εγχείρημα αυτό είναι τεράστιο, μας ξεπερνά. Ο στόχος είναι και παραμένει να εκδοθούν όλα στις πηγές της αρχαίας επιστημονικής γραμματείας και στις μελέτες ότι βγαίνει, μας ξεπερνά και τους 2. Θα συνεχίσει και μετά από εμάς, ελπίζουμε,
και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει δημιουργώντας τέτοια βιβλία και προσφέροντας στα νέα παιδιά την ευκαιρία να μάθουν σε σωστές ιστορικές βάσεις, να πάρουν αυτό το σπόρο και μπορεί η επόμενη γενιά των μελετητών να δομηθεί με τέτοιου είδους έργα. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλούμε τον κύριο Γιάννη Χριστιανίδη, καθηγητή του Τμήματος της Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ομιλία του έχει τίτλο «Τα αριθμητικά του Διόφαντου, ένα έργο σταθμό στην ιστορία της άλγεβρας». Ευχαριστώ. Ανασιολογιότατε, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, αξιότιμη κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του Παραρτήματος, αγαπητέ Κώστα, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όπως είπε ο Κώστας, είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στη Βέρεια και ήταν με πολύ μεγάλη χαρά που αποδέχθηκα την πρόσκληση αυτή. Δυστυχώς συνέπεσε η περίοδος αυτή να είναι δραματική για όλους και για όλες. Εν πάση περιπτώσει, η εκδήλωση είναι επιστημονική, δεν είναι εκδήλωση χαράς. Επομένως, και το πένθος το εθνικό έχει τελειώσει αυτό το τριήμερο και είπαμε να την κάνουμε την εκδήλωση. Έχω αλλάξει λίγο τον τίτλο, όπως βλέπετε, και τον έχω κάνει «Τα αριθμητικά του Διοφάντου», ένα παρεξηγημένο έργο ενός παροχημένου αλγεβριστή. Ενός αλγεβριστή ντεμοντέ, παροχημένου, ξεπερασμένου. Όσοι και όσες είστε μαθηματικοί από εδώ, θα μου πείτε, μα καλά, είναι ξεπερασμένος ο Διόφαντος. Δεν λέμε, ξέρω εγώ, διοφαντικές εξισώσεις. Τώρα μιλάω για να με καταλαβαίνουν περισσότερο των θετικών επιστημών. Ξέρω εγώ, διοφαντική γεωμετρία, διοφαντική ανάλυση, διοφαντικές προσεγγίσεις, τόση κλάδη. Των μαθηματικών έχουν το όνομα του Διοφάντου. Γιατί μας λες ότι είναι παροχημένος? Αυτό είναι το θέμα της ομιλίας. Θα σας μιλήσω δηλαδή για δύο Διόφαντους. Δύο Διόφαντους. Το ιστορικό πρόσωπο Διόφαντος, ο οποίος ήταν αλγεβριστής, και ο Διόφαντος που ξέρουμε σήμερα οι περισσότεροι, που είναι αυτός που έλεγα προηγουμένως, δηλαδή ο Διόφαντος της θεωρίας αριθμών. Όμως ο Διόφαντος της θεωρίας αριθμών δεν είναι ο αληθινός Διόφαντος. Ο αληθινός Διόφαντος είναι ο αλγεβριστής Διόφαντος. Ο άλλος Διόφαντος είναι ο Διόφαντος που δημιουργήθηκε στην εωτερικότητα. Από το 17ο αιώνα και μετά. Από τον Δεκάρ, τον Φερμά, αργότερα τον Όιλερ. Αυτό είναι το θέμα αυτής της ομιλίας. Λοιπόν, τα περιεχόμενα είναι, όπως βλέπετε, πολύ σύντομα θα μιλήσω για τη ζωή και το έργο του Διοφάντου, αν είναι αλγεβριστής ή αριθμοθεωρητικός, αυτό που μόλις είπα, και θα εξηγήσω υπό ποια έννοια είναι αλγεβριστής. Και στο τέλος θα μιλήσω για τον Διόφαντο της θεωρίας αριθμών. Λοιπόν, καταρχάς για τη ζωή και το έργο του, αυτά θα τα περάσω πάρα πολύ γρήγορα, δεν είναι το ουσιαστικό θέμα. Λέμε ότι έζησε περίπου το 300 μετά Χριστόν, μπορεί να είναι μια-δυο δεκαετίες νωρίτερα, κάπου εκεί ας πούμε, δηλαδή στην περίοδο που λέμε της ύστερης αρχαιότητας. Της ύστερης αρχαιότητας. Εικάζουμε ότι έζησε στην Αλεξάνδρεια. Πώς το ξέρουμε αυτό? Δεν το ξέρουμε στην πραγματικότητα. Ο Διόφαντος είναι μία από τις περιπτώσεις πολύ γνωστών μαθηματικών που για τη ζωή τους δεν ξέρουμε τίποτα. Υπάρχουν άλλοι για τους οποίους ξέρουμε πολλά πράγματα. Φερρυπίν για τον Αρχιμίδη. Ξέρουμε πολλά πράγματα. Για τον Διόφαντο δεν ξέρουμε τίποτα. Για τον Ευκλήδη επίσης δεν ξέρουμε τίποτα. Για τον Αλχουαράζμη, τον Άραβα, και αυτός πολύ μεγάλος, πολύ σημαντικός, δεν ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι για τους οποίους δεν ξέρουμε τίποτα. Ο Διόφαντος είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Λέμε λοιπόν ότι έζησε στην Αλεξάνδρεια, γιατί? Μα διότι τα χειρόγραφα λένε ότι είναι Αλεξανδρινός. Παραδείγματος χάρη, αυτό είναι το αρχαιότερο χειρόγραφο, είναι μία γραμμή που λέει
Διοφάντου Αλεξανδρέως, αριθμητικό, το πρώτο βιβλίο. Αλεξανδρέως. Άρα λοιπόν λέμε από την Αλεξάνδρεια. Δεν είμαστε βέβαιοι. Και σώζονται δύο έργα του, τα αριθμητικά, δεν σώζεται ολόκληρο, σώζεται ένα μέρος του, και ένα άλλο έργο μικρό που και εκείνο δεν σώζεται ολόκληρο, σώζονται μόνο τέσσερις προτάσεις, που λέγεται περί πολυγόνων αριθμών, δηλαδή αφορά στους πολύγονους αριθμούς. Εδώ πέρα είναι αυτά τα βιβλία που σας δείχνω, είναι η έκδοση των έργων του Διοφάντου που έγινε στα τέλη του, του 19ου αιώνα, το 1893-1895, σε δύο τόμους. Η γαλλική μετάφραση που έγινε το 1926, η αγγλική μετάφραση μόνο μερικών βιβλίων, γιατί όπως θα πω προηγουμένως, από τα βιβλία του κάποια σώζονται στα ελληνικά, στην πρωτότυπη ελληνική γλώσσα, που ήταν και κάποια σε αραβική μετάφραση που δεν διασώθηκαν στα ελληνικά. Αυτή είναι η αγγλική μετάφραση των αραβικών βιβλίων. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, αυτό το βιβλίο το οποίο, για το οποίο σας μίλησε και ο κύριος Χιάλαρος προηγουμένως, το οποίο έγραψα μαζί με κάποιον Αμερικανό συνάδελφο, τον Τζέφι Οξ, από το Πανεπιστήμιο της Ινδιανάπολης, που είναι ειδικός στην αραβική άλγεβρα, είναι η πρώτη αγγλική μετάφραση. Μέχρι τώρα δηλαδή δεν υπήρχε αγγλική μετάφραση του έργου του Διοφάντου. Ο Διόφαντος ήταν δηλαδή ίσως ο τελευταίος από τους μείζονες μαθηματικούς της ελληνικής αρχαιότητας, των έργων του οποίου δεν υπήρχε αγγλική μετάφραση. Υπάρχουν τρεις γαλλικές μεταφράσεις, η καλύτερη από όλες είναι αυτή η δεύτερη που βλέπετε εκεί πέρα, του 1926, από τον Πολ Βερέικε. Υπάρχουν τρεις γερμανικές μεταφράσεις, υπάρχει ρώσικη μετάφραση, υπάρχει μετάφραση στα καταλάνικα, υπάρχει μετάφραση στα νέα ελληνικά από τον Ευάγγελο Σταμάτη, μια κακή μετάφραση, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχει αγγλική μετάφραση. Και αυτό δεν υπήρχε δηλαδή μέχρι που βγήκε αυτό το βιβλίο το Δεκέμβρη που μας πέρασε, δηλαδή πριν από τρεις μήνες. Και το γεγονός ότι δεν υπήρχε αγγλική μετάφραση ως τώρα, κατά τη γνώμη μου, έχει παίξει ρόλο στο να υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ των ιστορικών ως προς το τι έκανε ο Διόφαντος. Και να υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Τώρα, σας είπα δεν διασώζεται καμία πληροφορία για τη ζωή του, υπάρχει όμως μόνο ένα επίγραμμα από μια συλλογή τέτοιων επιγραμμάτων, πολύτομη, κάποια από τα οποία είναι χριστιανικά επιγράμματα, κάποια άλλα είναι γρίφη, κάποια άλλα είναι ερωτικά επιγράμματα κτλ. Ένα πολύτομο, 15άτομο έργο. Σε κάποια από αυτά έχουν αριθμητικό περιεχόμενο. Είναι περίπου 46 τέτοια αριθμητικά επιγράμματα και ένα από αυτά είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε σε μετάφραση και αναφέρεται στον τάφο του Διόφαντου και που ας το διαβάσουμε, λέει «Σε αυτόν εδώ τον τάφο κείται ο Διόφαντος, ό,τι μέγα θαύμα, ο τάφος μας λέει εν τέχνος της περιόδους του βίου του, το έκτο μέρος του βίου του ο Θεός του χάρισε να είναι παιδί και το 12ο μέρος μετά από αυτό να κάνει τρίχες στις παριές, δηλαδή να γίνει έφηβος. Μετά το 7ο μέρος του έδωσε τη χαρά να νυμφευθεί και 5 χρόνια μετά το γάμο του του χάρισε ένα παιδί. Αχ, αργογέννητο άτυχο παιδί, στο μισό της ηλικίας του πατέρα του σαν έφτασε, ο παγερός θάνατος το πήρε μαζί του. Παρηγορώντας από τότε το πένθος του για 4 χρόνια, με αυτή την επιστήμη, δηλαδή τους αριθμούς, επήλθε το τέρμα του βίου του». Δηλαδή, μας περιγράφει τις περιόδους της ζωής του Διόφαντου σαν ένα αριθμητικό πρόβλημα, το οποίο αν το κάνουμε εμείς εξίσωση, θα προκύψει αυτή η εξίσωση που βλέπετε από κάτω, η οποία έχει τη λύση 84. Φαίνεται δηλαδή, σύμφωνα με το επίγραμμα, ότι ο Διόφαντος έζησε 84 χρόνια. Το πιο πιθανό είναι ότι είναι τελείως ανεκδοτολογικό. Δηλαδή, κατασκευάστηκε για να εκπαιδευτεί αυτός ο οποίος το διαβάζει στα κλάσματα. Ωστόσο, μπορεί να έχει κάποια δόση αλήθειας υπό την έννοια ότι ο αριθμός του 84 είναι μεγάλος και φυσικά έχει επιλεγεί διότι έχει πολλούς διαιρέτες και άρα μπορεί
να χωριστούν αυτές οι περίοδοι, αφού έχει πολλούς διαιρέτες αυτός ο αριθμός, αλλά υπάρχουν και άλλοι αριθμοί οι οποίοι έχουν πολλούς διαιρέτες. Θα μπορούσε να είναι και κάποιος μικρότερος αριθμός που επίσης έχει πολλούς διαιρέτες. Άρα ενδεχομένως ο Διόφαντος να έζησε πολλά χρόνια. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι είναι αληθινά αυτά τα οποία αναφέρει το επίγραμμα. Αυτή είναι η μόνη πληροφορία η οποία φυσικά έχει όποια αξιοπιστία μπορεί να έχει, όπως εξήγησα προηγουμένως. Τώρα, υπάρχει μια αναφορά τον 10ο αιώνα ενός βυζαντινού λογίου του Μιχαήλ Ψελού, η οποία λέει, αναφέρεται σε μια Αιγυπτιακή μέθοδο. Όταν λέει ο Ψελός Αιγυπτιακή μέθοδο, εννοεί μέθοδο, η Αιγυπτιακή σημαίνει όχι για τους Αιγύπτιους, εννοεί για τους Ελληνόφωνους που ζούσαν στην Αλεξάνδρεια, και ότι γράφει ο ανάμεσα σε άλλο Διόφαντος, ενώ ο Λογιώτατος Ανατόλιος, αναφέρει κάποιον Ανατόλιο δηλαδή, αφού περισυνέλεξε τα ουσιώδη μέρη και τα λοιπά, τα αφιέρωσε σε έναν άλλο Διόφαντο. Και ο εκδότης του Διοφάντου, αυτός ο Τανερή που εξέδωσε το βιβλίο που σας έδειξα νωρίτερα, ταυτίζει αυτόν τον Ανατόλιο με το χριστιανό εκκλησιαστικό συγγραφέα και λόγιο τον Ανατόλιο της Αλεξανδρίας, ο οποίος έγινε επίσκοπος Λαοδικίας περί το 269. Αν είναι όντως αυτός ο Ανατόλιος, σημαίνει ότι κάπου εκεί, δηλαδή στο δεύτερο μισό του 3ου αιώνα, τοποθετείται η ζωή του Διόφαντου. Πάντως και αυτό δεν είναι σίγουρο. Τώρα, σώζονται 33 χειρόγραφα του έργου των ελληνικών βιβλίων των αριθμητικών, εκ των οποίων τα πιο σημαντικά είναι αυτά τα 5, και βλέπετε πότε χρονολογούνται αυτά. Το αρχαιότερο είναι ένα χειρόγραφο της Μαδρίτης, του 11ου αιώνα, γύρω στο γύρω στο 1060-1070, στο δεύτερο μισό, και τα άλλα είναι του 13ου ή του 14ου αιώνα. Οι διάφοροι ειδικοί τα έχουν χωρίσει σε οικογένειες, δηλαδή ποιο κατάγεται από ποιο, και από αυτά τα χειρόγραφα κατάγονται όλα τα άλλα χειρόγραφα, τα 33 τα οποία σώζονται. Και τα αραβικά βιβλία σώζονται σε ένα μόνο αραβικό χειρόγραφο, το οποίο βρίσκεται σε μια πόλη στο Ιράν, τη Μεσέτ, Μασάτ, χρονολογείται στο 1198 και ανακαλύφθηκε το 1968. Λοιπόν, είναι 13 τα βιβλία. Αυτά που λέω τώρα είναι όλα εισαγωγικά, για να μπούμε στα πιο ενοιολογικά, στα πιο ενδιαφέροντα θέματα. Σώζονται 6 βιβλία στην ελληνική γλώσσα και 4 βιβλία σε μια αραβική μετάφραση. Το περίεργο είναι ότι τα ελληνικά βιβλία, αν τα πούμε α, β, γ, δ, ε, σ, τ, 6, τα αραβικά βιβλία είναι 4, 5, 6, 7, συνεπώς εμφανίζονται 2 βιβλία ως 4, 2 βιβλία ως 5, 2 βιβλία ως 6 και δεν ταυτίζονται αυτά τα βιβλία. Το οποίο σημαίνει ότι αυτά τα 4 αραβικά είναι 4 καινούργια βιβλία, και η αληθινή σειρά των βιβλίων είναι ότι τα πρώτα 3 είναι τα ελληνικά, ακολουθούν τα 4 αραβικά, συνεπώς τα πρώτα 7 βιβλία στη σειρά είναι αυτά, και τα 3 τελευταία που σώζονται στην ελληνική γλώσσα είναι κάποια από τα εναπομένα τα βιβλία. Τώρα, αυτά είναι όσον αφορά τα βιογραφικά και τα αερογραφικά. Πάμε τώρα στα πιο ουσιαστικά πράγματα. Αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε από τον Χίθ το 1910, είναι η δεύτερη έκδοση, που βλέπετε τον τίτλο, ότι είναι Διοφάντος of Alexandria, A Study in the History of Greek Algebra. Επομένως, λέει ότι το έργο του Διόφαντου είναι έργο ελληνικής άλγεβρας, άρα λοιπόν είναι άλγεβρα. Και δίπλα σας δίνω 2 άλλα βιβλία. Το δεύτερο από αυτό είναι από τον ίδιο συγγραφέα, ένας Άραβας Αιγυπτιακής καταγωγής που ζει στο Παρίσι και εργάζεται στο Παρίσι, ο Ροσβίρασε. Αυτό είναι του Αλχουαρέσμη και ο υπότιτλος είναι «Le commencement de l'algèbre», δηλαδή «Η αρχή της άλγεβρας». Η αρχή της άλγεβρας. Και αυτό είναι ένα άλλο βιβλίο του ιδίου, λέγεται «Η ανάπτυξη των αραβικών μαθηματικών μεταξύ αριθμητικής και άλγεβρας». Σε κάποιο σημείο του βιβλίου αυτού γράφει ότι τα αριθμητικά δεν είναι μια πραγματική άλγεβρας. Είναι ένα βιβλίο αριθμητικής. Βλέπετε δηλαδή 2 αντίθετες απόψεις. Από εδώ η άποψη ότι είναι ένα βιβλίο ιστορίας της άλγεβρας, βιβλίο άλγεβρας, και από εδώ ότι δεν είναι βιβλίο άλγεβρας και ότι η άλγεβρα ξεκινάει με τους Άραβες, δηλαδή με τον Αλχουαρίσμη. Επομένως εδώ πέρα έχουμε αντικρουόμενες απόψεις. Και οι απόψεις αυτές, ειδικά η δεύτερη άποψη, η άποψη του Ρασέντ, ότι δεν είναι βιβλίο άλγεβρας, εκλαμβάνεται από μη ειδικούς ως
άποψη μιας αφεντίας και επαναλαμβάνεται χωρίς πολλές φορές, με τρόπο άκρητο μερικές φορές. Παραδείγματος χάρη, ένας πολύ σημαντικός καθηγητής στο Yale, Ρωμιός από την Κωνσταντινούπολη, ο Δημήτρης Γούτας, σε αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες και στα ελληνικά, η ελληνική σκέψη στον αραβικό πολιτισμό, για τις μεταφράσεις, δηλαδή το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τις μεταφράσεις από τα ελληνικά στα αραβικά, λέει σε κάποιο σημείο ότι επαναλαμβάνει δηλαδή την άποψη του Ρασέλ. Ότι παρά το γεγονός ότι τα αριθμητικά του Διόφαντου είναι ένα έργο αριθμητικής, λέει ότι δεν είναι άλγεμα, είναι αριθμητικής, μεταφράστηκε υπό το φως του έργου του Παρίσιου για την άλγεμα κτλ. Δηλαδή, επαναλαμβάνεται η άποψη που είχε διατυπώσει ο Ρασέλ από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ειδικοί, γιατί δεν είναι μαθηματικοί και δεν είναι ιστορικοί των μαθηματικών. Είναι απλώς ιστορικοί γενικά, όπως είναι ο Γούτας. Λοιπόν, θέλω, άμα είναι δυνατόν, να προσέξετε λίγο αυτή τη διαφάνεια. Αυτή η διαφάνεια περιέχει την κεντρική ιδέα της ομιλίας μου. Λοιπόν, ας τη διαβάσουμε. Η άλγεβρα που ασκούταν πριν από το 17ο αιώνα δεν ήταν ίδια με τη σημερινή άλγεβρα. Λειτουργούσε σε μια θεμελιωδώς διαφορετική ιδεολογική βάση σε σύγκριση με την άλγεβρα που εγκαινιάζεται με τον Βιέτ το 1591 και βρίσκει την πρώτη ολοκληρωμένη έκφρασή της στην περίφημη γεωμετρία του Δεκάρ το 1637. Αποδείξεις για τις εν λόγω ημιολογικές διαφορές βρίσκουμε στους τρόπους με τους οποίους οι πρώτοι 1600 αλγεμπριστές πραγματεύονται τα προβλήματα. Δομούσαν τις λύσεις διαφορετικά, εξέφραζαν ορισμένες πράξεις με τρόπους που στο σημερινό αναγνώστη είτε φαίνονται σαν να μην έχουν νόημα, είτε συνηφαίνονται με το σύγχρονο συμβολισμό, απέφευγαν τους άρρητους συντελεστές της εξώσεις και άλλα. Αυτές οι ανομαλίες στο σύνολό τους αποτελούν τεκμήρια ενός διαφορετικού τρόπου κατανόησης των μονονύμων, των πολυονύμων και των εξώσεων, που είναι θεμελιώδεις έννοιες για την στοιχειώδη άλγεβρα. Αυτή την άλγεβρα που ασκούνταν πρώτου 1600, πρώτου Βιέτ, θα την ονομάζουμε προ-μοντέρνα άλγεβρα, για να τη διακρίνουμε από τη μοντέρνα στοιχειώδη άλγεβρα που είναι αυτή την οποία διδάσκουμε σήμερα στα σχολεία. Λοιπόν, θα σας δείξω μερικά παραδείγματα τώρα για να προσπαθήσω να εξηγήσω τις εννοιολογικές διαφορές που υπάρχουν. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα πολυόνυμο όπως το γράφουμε σήμερα. Ωραία. Άμα πάμε τώρα σε μαθηματικούς που έζησαν πριν από το 1600, δηλαδή πριν από την έναρξη, ας πούμε έτσι συμβατικά, της νεωτερικότητας, της νεότερης εποχής, της μοντέρνας εποχής, θα δούμε να γράφεται το ίδιο πολυόνυμο, ας πούμε από τον Ιταλό Πομπέλη το 1572, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Τι λέει αυτός ο τρόπος? Αυτό που είναι σαν ένα ημικύκλιο με το 2 από πάνω, αντιστοιχεί στη δεύτερη δύναμη του άγνωστου. Δηλαδή, σαν να λέμε το χ τετράγωνο. Ενώ αυτό που έχει το 1 είναι το χ το ίδιο, η πρώτη δύναμη του άγνωστου. Επομένως, 1 δεύτερη δύναμη του άγνωστου, αυτό το π με την τελεία είναι το π, το οποίο σημαίνει και επιπλέον. Πολλές φορές το ταυτίζουμε με το συν, το επιχείρημα που θέλω να κάνω ότι δεν είναι το ίδιο με το συν. Δεν είναι το ίδιο με το σύν, όπως και το πλήν αντιστοίχως που θα πω μετά. Ο Χουαρίζμι, περίπου το 830, το έλεγε αυτό, ένα μάλ, το μάλ είναι ο δευτεροβάθμιος άγνωστος, τέσσερα πράγματα, το πράγμα είναι ο πρωτοβάθμιος άγνωστος και τέσσερα ντυράμ. Το ντυράμ είναι ένα νόμισμα, είναι σαν να λέμε τέσσερις μονάδες. Και ο Διόφαντος θα το πει, δύναμης μία, δύναμης είναι ο δευτεροβάθμιος άγνωστος, αριθμοί 4, μονάδες 4. Εντάξει, έτσι θα το πει αυτό το πολυόνυμο. Και μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιήσει και συντομογραφίες, τη δύναμη να τη γράψει έτσι, το 1 αυτό με την παύλα από πάνω δείχνει τον αριθμό 1, αυτό που είναι σαν ένα σίγμα είναι συντομογραφία του αριθμού και αυτό το μη με το όμικρον από πάνω είναι οι μονάδες.
Εντάξει, δηλαδή συντομογραφείτε κιόλας αυτό, όπως σας έδειξα προηγουμένως. Υπάρχουν, ναι, εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα, θα το πω μετά. Υπάρχουν μερικά ενοχλητικά πράγματα εδώ πέρα. Ποια είναι τα ενοχλητικά πράγματα? Είναι ότι εμείς δεν βάζουμε ποτέ το ένα σαν συντελεστή στο χ τετράγωνο. Ποτέ δεν θα πούμε ένα χ τετράγωνο ή ένα χ. Θα πούμε σχέτο χ τετράγωνο. Σε όλους αυτούς το ένα είναι γραμμένο. Και όχι μόνο είναι γραμμένο το ένα, δεν μπορούσε να μην είναι γραμμένο. Δεν μπορούσε να μην είναι γραμμένο. Άλλο πράγμα το οποίο μας ενοχλεί. Εμείς, ας πούμε, όταν λέμε αυτό το 4χ εδώ, 4χ, το χ δεν είναι πληθυντικός. Δεν είναι πληθυντικός αριθμός. Λέμε 4χ, δηλαδή αν το λέγαμε στα αγγλικά, πώς θα το λέγαμε? Θα το λέγαμε x. Δεν θα λέγαμε x's. Πληθυντικός. Όμως εδώ είναι πληθυντικός. Τέσσερα πράγματα. Αριθμοί τέσσερις. Πώς εξηγούνται αυτά? Και επίσης το άλλο το οποίο ακόμα δεν το εξηγώ είναι αυτό το δεν υπάρχει το συν. Στην περίπτωση του Πομπέλη υπάρχει το πιου, εδώ πέρα δεν υπάρχει. Σε μερικές περιπτώσεις θα μπορούσε να υπάρχει κάτι. Και αυτό το κάτι που θα μπορούσε να υπάρχει θα ήταν το και. Δηλαδή ο σύνδεσμος. Είναι το ίδιο όμως το και με το συν. Αυτό που θα σας πω είναι ότι δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο θα το περάσω πολύ γρήγορα. Είναι, εδώ έχουμε και πλην, όπως βλέπετε, στο μοντέρνο. Και εδώ πέρα πάλι ο Μεν Μπομπέλη έλεγε το εν, το οποίο σημαίνει μένω, στη γλώσσα της εποχής, το οποίο σημαίνει αυτό που λείπει, με έλλειψη. Και ο χωρίσμου πάλι με έλλειψη και ο διόφαντος η δοτική λήψη. Λήψη. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι το μοντέρνο συ είτε δεν υπάρχει στα προμοντέρνα πολυόνυμα, είτε αντ' αυτού υπάρχει το και. Το μοντέρνο πλην δεν υπάρχει στα προμοντέρνα πολυόνυμα, αντί αυτού υπάρχουν λέξεις όπως η λέξη λήψη του διόφαντου που σημαίνουν με έλλειψη, εκτός, όπως λέμε όλη η τάξη, όλοι οι μαθητές της τάξης, εκτός από το μάνο. Ή όπως όταν λέμε, ξέρω εγώ, η ώρα είναι 7 παρά τέταρτο. Παρά. Δεν λέμε 7 πλην. Δεν είναι το πλην το παρά. Είναι ενοιολογικά διαφορετικό πράγμα. Είναι δηλαδή ότι τι λείπει για να είναι 7. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτά είναι γρίφοι που με τον σύγχρονο τρόπο που ξέρουμε την άλγεβρα, αυτά δεν εξηγούνται. Μπορούμε να τα εξηγήσουμε αν θεωρήσουμε ότι η άλγεβρα μέχρι μια εποχή από άποψη ενιών ήταν διαφορετική από την άλγεβρα από την εποχή εκείνη και μετά. Δηλαδή ήταν διαφορετική από την εποχή της νεωτερικότητας, δηλαδή τον 17ο αιώνα και μετά. Και αυτή την άλγεβρα την ονομάζουμε προ-μοντέρνα άλγεβρα. Η προ-μοντέρνα άλγεβρα χρησιμοποιεί κάποιους όρους που είναι οι δυνάμεις του αγνώστου. Βλέπετε εδώ τα μοντέρνα και εδώ πώς τα λέει ο Διόφαντος. Μονάς, αριθμός είναι το χ, αντιστοιχεί στο χ, δύναμης, κύβος, δυναμοδύναμης και πάει λέγοντας. Τα αραβικά επίσης, τα ιταλικά. Εδώ είναι από το χειρόγραφο αυτό το παλαιότερο η εξίσωση πώς γράφεται. Και βλέπετε ότι δεν υπάρχει ίσον, υπάρχει ίση, πάλι στον πληθυντικό. Εμείς δεν λέμε ίση, λέμε ίσον όταν γράφουμε την εξίσωση και τη διαβάζουμε. Όλα αυτά είναι τέτοιοι γρίφοι, τέτοιες ανομαλίες που η σύγχρονη ενοιολόγηση δεν μπορεί να τις εξηγήσει. Να σας πω μερικά ακόμα παραδείγματα. Ας πάρουμε τώρα την έννοια του μονονύμου και ας δούμε αυτό το παράδειγμα. Εδώ βλέπετε γράφει 2 μοίρες, 1 πρώτο λεπτό και 12 δεύτερα λεπτά. Εντάξει. Θα μπορούσε το 1 να μην γράφεται? Το 1 θα μπορούσε να μην γράφεται? Δεν θα μπορούσε να μην γράφεται.
Βλέπετε ότι σας είχα δείξει προηγουμένως το χ τετράγωνο που δεν έχει το ένα μπροστά. Γιατί? Και πριν από το 1600 υπήρχε το ένα. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο το καταλαβαίναμε είναι παρόμοιος με τον τρόπο που βλέπετε εδώ πέρα. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε τους συντελεστές και βλέπουμε αυτό το κυκλάκι εδώ πέρα που δηλώνει τη μοίρα, αυτό τον τόνο που δηλώνει το πρώτο λεπτό, το δεύτερο λεπτό, που αυτά δεν είναι αριστεί. Αυτά είναι είδη. Είναι είδη. Η μοίρα είναι είδος. Το πρώτο λεπτό είναι είδος. Άρα το μονώνυμο αποτελείται από έναν αριθμό που δηλώνει το πλήθος και μία λέξη που δηλώνει το είδος. Αν το πλήθος είναι μεγαλύτερο από το ένα, το είδος θα μπει στο πληθυντικό. Αν το πλήθος είναι ένα, το είδος θα μπει στον ενικό. Η λέξη θα είναι στον ενικό. Αλλά το ένα θα γράφεται οπωσδήποτε. Ένα άλλο παράδειγμα, αυτό εδώ πέρα, δεν έχω τώρα ένα κέρμα, αλλά θα μπορούσα να σας δείξω ένα κέρμα και να σας πω, κέρμα του ευρώ δηλαδή, και να σας πω τι είναι αυτό που κρατάω. Θα μπορούσατε να μου απαντήσετε, μα αυτό που κρατάς είναι ευρώ. Θα ήταν σωστή απάντηση? Θα ήταν σωστή απάντηση. Θα μπορούσατε όμως επίσης να μου πείτε ότι αυτό που κρατάς είναι ένα ευρώ. Θα ήταν σωστή απάντηση? Και πάλι θα ήταν σωστή απάντηση. Είναι ταυτόσιμες οι δύο απαντήσεις? Δεν είναι ταυτόσιμες. Στην πρώτη απάντηση θα μου πείτε ότι μιλάτε για είδος νομίσματος, ότι δεν είναι δολάριο αυτό που κρατάς, είναι ευρώ, μιλάτε για είδος, ενώ την άλλη φορά, στη δεύτερη απάντηση που θα βάλετε και το ένα, θα μιλήσετε για τιμή. Δηλαδή για να έχει τιμή και να μην είναι είδος, θα πρέπει να έχει το ένα μπροστά. Βλέπετε λοιπόν ότι ενοιολογικά πηγαίνουμε σε έναν άλλο κόσμο, στον κόσμο των προ-μοντέρνων. Και όχι στον κόσμο όπως τον ξέρουμε σήμερα με τις έννοιες που διδασκόμαστε στο σχολείο. Σε αντίθεση τώρα, στο μοντέρνο μονώνυμο που είναι αυτό, τόσο το α όσο και το χ είναι αριθμοί. Και μεταξύ τους υπάρχει πολλαπλασιασμός, βαθμωτός πολλαπλασιασμός. Το δε πολυώνυμο είναι γραμμικός συνδυασμός. Έχει πράξεις το μοντέρνο πολυώνυμο. Έχει πολλαπλασιασμούς, έχει προσθέσεις, αφαιρέσεις κτλ. Ενώ το προ-μοντέρνο πολυώνυμο που έχει το και ή το με έλλειψη δεν έχει πράξεις. Οι συντελεστές δηλώνουν πλήθη από το είδος και το και είναι το συμπλεκτικό και. Με τον ίδιο τρόπο, ναι, και ο πληθυντικός είναι αναγκαίος κτλ. Με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι αν πάμε σε μια ταβέρνα και κάνουμε μια παραγγελία, ο υπάλληλος θα πάρει την παραγγελία και θα πει σαλάτες 2, πατάτες 3, σουβλάκια 5. Εδώ δεν υπάρχει πολλαπλασιασμός, δεν είναι το 5, δεν πολλαπλασιάζεται με το σουβλάκι. Το 5 δηλώνει το πλήθος. Από το είδος που το είδος εμπροκειμένου με τα σουβλάκια. Αυτό είναι το προ-μοντέρνο πολυώνυμο. Δεν υπάρχει το και. Δεν υπάρχει το συν. Υπάρχει το και. Το οποίο είναι απλώς συμπλεκτικό. Δηλαδή το προ-μοντέρνο πολυώνυμο είναι μια συλλογή από ζευγάρια που είναι πλήθος και είδος το κάθε ζευγάρι. Ενώ αντίθετα, σήμερα, όταν λέμε α συν β, αυτό υπάρχει αυτό το συν, το οποίο μπορεί να ερμηνευθεί με δύο τρόπους. Προσέξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από ένα κείμενο του Διόφαντου. Ας αφήσουμε το αρχαίο κείμενο, ας δούμε τη μετάφραση. Λέει, έστω ότι ο προστιθέμενος στον κάθε αριθμό έχει οριστεί να είναι ένας αριθμός. Ένας αριθμός. Το αριθμός, είπαμε, αντιστοιχεί σε αυτό που λέμε χ. Είναι δηλαδή ο αλγεβρικός άγνωστος. Ένας αριθμός. Και αν προσθεθεί στον 100, θα είναι ένας αριθμός 100 μονάδες. Προσέξτε τι λέει εδώ. Αν τον έναν αριθμό τον προσθέσουμε στο 100, θα βρούμε έναν αριθμό 100 μονάδες. Αν πάμε αυτό τώρα να το κάνουμε με τη σύγχρονη γλώσσα και τον αριθμό το κάνουμε χ,
θα πούμε χ συν 100 είναι χ συν 100. Δηλαδή είναι μια ταυτολογία. Είναι μια ταυτολογία. Άρα κάτι κάνουμε λάθος, κάτι δεν καταλαβαίνουμε. Και αυτό που δεν καταλαβαίνουμε, το λάθος που κάνουμε, είναι ότι όταν εμείς γράφουμε α συν β, τι εννοούμε εδώ? Εννοούμε πρόσθεση του α και του β, αλλά εννοούμε και το αποτέλεσμα της πρόσθεσης. Το α συν β είναι και πρόσθεση, το α συν β, συγγνώμη, είναι και πρόσθεση και αποτέλεσμα της πρόσθεσης. Όμως στο αρχαίο κείμενο τα δύο αυτά ξεχωρίζονται. Υπάρχει ένα ρήμα το οποίο δηλώνει την πρόσθεση και ένα άλλο ρήμα το οποίο δηλώνει το αποτέλεσμα. Δηλαδή η πράξη γίνεται εν χρόνο. Δηλώνεται η πράξη με ένα ρήμα, πρόσθεσε αυτό και αυτό, και κατόπιν με ένα άλλο ρήμα εισάγεται το αποτέλεσμα. Προκύπτει τόσο, γίνεται τόσο. Ενώ ο σύγχρονος συμβολισμός, βλέπετε ότι αυτά θα τα κάνει ταυτολογία και δεν θα έχει νόημα. Το ίδιο και με την αφαίρεση, με το με έλλειψη. Ας πούμε εδώ αυτό. Κοιτάξτε, τι είναι το 100 μονάδες με έλλειψη ενός αριθμού? Το 100 μονάδες με έλλειψη ενός αριθμού είναι το αποτέλεσμα της αφαίρεσης από τις 100 μονάδες του ενός αριθμού. Είναι σαν το σήμα αυτό το οποίο όλοι το γνωρίζετε. Τι είναι αυτό το σήμα εδώ? Είναι ένα μήλο από το οποίο λείπει μία μπουκιά για να γίνει ολόκληρο το μήλο. Είναι ένα μήλο με έλλειψη μίας, ξέρω εγώ, δαγκωματιάς, μίας μπουκιάς. Δεν είναι αφαίρεση αυτό εδώ. Είναι αποτέλεσμα, άμα θέλετε, αφαίρεσης. Έτσι πρέπει να καταλαβαίνουμε το με έλλειψη. Ένα άλλο παράδειγμα από έναν Άραβα που είναι πολύ χαρακτηριστικό, λέει πρόσθεσε, βλέπετε το ρήμα, πρόσθεσε μια ρίζα του 6 σε μια ρίζα του 5. Και λες ότι το αποτέλεσμα είναι μια ρίζα του 6 και μια ρίζα του 5. Αν αυτό το γράψετε σε σύγχρονη γλώσσα, θα έχετε αυτό από κάτω που είναι ταυτολογία. Διότι χρησιμοποιείτε το συν, το σύγχρονο συν, το οποίο δηλώνει ταυτόχρονα και την πράξη και το αποτέλεσμα της πράξης. Ενώ στα προμοντέρνα μαθηματικά αυτά τα δύο ξεχωρίζονται σαφώς. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα και για το, για το πολυόνυμο, δεν θα επιμείνω. Επομένως, ένα προμοντέρνο πολυόνυμο, όπως είναι αυτό που θα το γράφαμε έτσι σήμερα, είναι μια συλλογή, αυτό που λέει 2 χι τρίτη είναι 9 χι τετράγωνο, είναι μια συλλογή 11 αντικειμένων δύο διαφορετικών ειδών. Όπως είναι το 2 μοίρες και το 1 πρώτο λεπτό. Λοιπόν, και η προμοντέρνα πολυονυμική εξίσωση είναι εξίσωση μεταξύ δύο τέτοιων συλλογών. Δεν περιέχει πράξη και όταν λύνουμε ένα πρόβλημα με τη μέθοδο της προμοντέρνας άλγεβρας, οι πράξεις που λέει το πρόβλημα γίνονται στη διαδικασία κατάστρωσης της εξίσωσης. Εμείς πολλές φορές όταν έχουμε ένα πρόβλημα, αμέσως το κάνουμε εξίσωση και κάνουμε τις πράξεις στην εξίσωση. Δηλαδή η εξίσωση μπορεί να έχει παρενθέσεις, μπορεί να έχει αγγείλες, μπορεί να έχει υψώσεις σε δύναμη κτλ. Και κάνουμε τις πράξεις επί της εξίσωσης. Δηλαδή για μας το αντικείμενο είναι η εξίσωση. Στους προμοντέρνους οι πράξεις που λέει το πρόβλημα έχουν γίνει πριν την εξίσωση. Η εξίσωση είναι εξίσωση μεταξύ δύο συλλογών. Δεν έχει πράξεις. Επομένως η προμοντέρνα άλγεβρα δεν ήταν θεωρία εξώσεων, όπως ήταν η μοντέρνα άλγεβρα μέχρι το 19ο αιώνα, ήταν μέθοδος επίλυσης προβλημάτων δια της μετατροπής τους σε εξισώσεις. Τώρα, η επίλυση προβλημάτων πώς γινότανε? Γινότανε με κάποια στάδια. Το ένα στάδιο ήταν να δώσεις ονόματα στους αγνώστους, όπως και εμείς λέμε, έστω χ δίνουμε όνομα, έστω χ ο ένας, ψ ο άλλος κτλ. Γινόντουσαν ονόματα στους αγνώστους, γινόντουσαν οι πράξεις που λέει το πρόβλημα με τα ονόματα και το αποτέλεσμα ήταν το πρόβλημα γινόταν εξίσωση. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε μια μετάφραση του προβλήματος, το οποίο είναι διατυπωμένο στη φυσική γλώσσα, μεταφραζόταν σε μια τεχνική γλώσσα που ήταν η γλώσσα της άλγεβρας της εποχής εκείνης. Και γινόταν εξίσωση, η οποία μετά εξίσωση γινόταν, δηλαδή την απλοποιούσαμε με τους δύο κανόνες που είναι γνωστοί από τα αραβικά ονόματα Al-Jabr και Al-Mukabala, και από το Al-Jabr
προέκυψε η λέξη άλτζεμπρα. Η λέξη άλτζεμπρα προέκυψε από αυτά που κάνουμε για να απλοποιήσουμε την εξίσωση. Το αλτζάμπρι είναι όταν υπάρχει όρος ο οποίος λείπει, να τον προσθέσουμε και στο ένα μέρος και στο άλλο, ώστε να είναι ακέραιοι όροι, να μην υπάρχει έλλειψη. Αυτό ήταν το αλτζάμπρι. Και το άλλον κάμπαλα ήταν να διώξουμε όμοιους όρους από τα δύο μέλη της εξίσωσης. Λοιπόν, εδώ είναι ένα παράδειγμα, δεν θα το διαβάσουμε τώρα, από το Διόφαντο. Εδώ είναι η μετάφρασή του, βλέπετε, λέει να βρεθούν δύο αριθμοί, ώστε ο τετράγωνος καθενός, αν προσλάβει τον άλλον, να σχηματίζει τετράγωνο. Και λέει, έστω ότι ο πρώτος είναι ένας αριθμός, αυτό είναι το όνομα, δίνει όνομα. Και ο δεύτερος, μία μονάδα, δύο αριθμοί. Θα μπορούσε να έχει και το και εδώ ανάμεσα. Μία μονάδα και δύο αριθμοί, το ίδιο. Και κάνει τις πράξεις και καταλήγει στην εξίσωση και βρίσκει τα αποτελέσματα. 3 δέκατα τρίτα ο ένας, 19 δέκατα τρίτα ο άλλος. Και άμα θέλουμε να το πούμε με κάπως πιο σύγχρονο συμβολισμό, θα λέγαμε ότι η εξίσωση είναι αυτή. Δηλαδή, ο τετράγωνο του ενός συν τον άλλον κάνει τετράγωνο και το τετράγωνο του άλλου συν τον πρώτο κάνει και αυτό τετράγωνο. Δίνει ονόματα, κάνει πράξεις και καταλήγει στο τέλος σε αυτήν εδώ πέρα την εξίσωση. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες τώρα, γιατί δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Στην προ-μοντέρνα άλγεβρα, λοιπόν, πριν το 1600, έχουμε μια σειρά ονόματα. Διόφαντος, Άραβες, Αλχουαρίσμι, Λεωνάρντο Φιμπονάτσι, Ιταλή Καρντάνο, Ταρτάλια, Μπομπέλι, Γάλλοι όπως ο Πελεπιέ, όπως λένε. Και η μοντέρνα άλγεβρα ξεκινάει με το Βιέτ και έχουμε τους διαδόχους του, τον Φερμά, τον Εύτονα, τον Όιλερ, τον Άμπελ κτλ. Τώρα, αυτό ήταν το κομμάτι που αφορά τις έννοιες, τα εννοιολογικά ζητήματα που ήταν διαφορετικά στην προ-μοντέρνα περίοδο σε σχέση με τη μοντέρνα περίοδο. Εδώ είναι κάποιες ενδείξεις ότι υπήρχε άλγεβρα πριν από το Διόφαντο, προ-μοντέρνα άλγεβρα. Αυτό είναι ένας πάπυρος του Μίτσιγκαν, δηλαδή φυλάσσεται στο Πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν, χρονολογείται στο 2ο αιώνα μετά Χριστό, και λύνει ένα πρόβλημα με άλγεβρα. Το πρόβλημα είναι αυτό, δεν θα το διαβάσουμε. Μετά το Διόφαντο έχουμε το παράδειγμα του Θέωνα και της κόρης του, της Ιπατίας, οι οποίοι εργάστηκαν και σχολίασαν το Διόφαντο και πολλά άλλα κείμενα των αρχαίων. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα χειρόγραφο του 1ου αιώνα, ένας καταπληκτικός κώδικας που φυλάσσεται στο Βατικανό, είναι 1594. Το κείμενο που έχει εδώ είναι το κείμενο του Πτολεμαίου, η αστρονομία του Πτολεμαίου. Και αυτά που είναι γύρω-γύρω είναι σχόλια του Θέωνα στο κείμενο του Πτολεμαίου. Και σε κάποιο σημείο εκεί πέρα, που δεν διαβάζεται φυσικά εδώ, αναφέρει το Διόφαντο. Λοιπόν, στην ύστερη αρχαιότητα έχουμε και άλλα παραδείγματα. Αυτό είναι πάλι ένα άλλο επίγραμμα. Και άλλα κείμενα, όπως κάποιο κείμενο που αποδίδεται σε κάποιον Ηλία ή σε κάποιον Δαβίδ, που είναι εξήγηση της αγωγής του Πορφυρίου, που λέει ότι ο Διόφαντος ήταν αρίστευση στη λογιστική. Και μετά το Διόφαντο έχουμε το κλασικό Ισλάμ. Υπήρχε, στο οποίο μεταφράστηκε, όπως σας είπα, ο Διόφαντος από τον Κουστά Ιμπν Λούκα. Ο Κουστά Ιμπν Λούκα ήταν ένας χριστιανός. Βλέπετε, το Κουστά και το Λούκα είναι ονόματα χριστιανικά. Όμως υπήρχε άλγεβρα στο Ισλάμ πριν από τη μετάφραση. Ο Χουαρίσμι, ο Αμπού Καμίν είχαν γράψει βιβλία άλγεβρας πριν γίνει η μετάφραση. Άρα λοιπόν οι ιδέες είχαν φτάσει στο Ισλάμ πριν γίνει η μετάφραση του Διόφαντου. Βλέπετε τα βιβλία αυτά εδώ πέρα. Στον Αμπού Καμίν μάλιστα υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που είναι το ίδιο πρόβλημα με διαφορετικούς συντελεστές. Και εδώ είναι η μετάφραση του στα αγγλικά, της μετάφρασης του Κουστά Ιμπν Λούκα. Εδώ βλέπετε ένας άλλος, αυτοί είναι διάφοροι Άραβες οι οποίοι ασχολήθηκαν με το Διόφαντο. Είναι πολλοί Άραβες που ασχολήθηκαν με το Διόφαντο. Όταν λέω Άραβες τώρα εννοώ αραβόφωνους. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι Άραβες, μπορεί να είναι. Υπήρχαν πάρα πολλές εθνότητες στο μεσαιωνικό Ισλάμ. Αυτός ο Αλ Καραζί, βλέπετε πόσα προβλήματα έχει πάρει από το Διόφαντο και τα έχει βάλει σε δικό του βιβλίο. Αυτά τα κόκκινα είναι από το βιβλίο του Αλ Καραζί,
και τα μαύρα είναι τα αντίστοιχα προβλήματα από το Διόφαντο. Στο Βυζάντιο επίσης έχουμε παραδείγματα, ο Ψελός είπαν προηγουμένως, ο Παχημέρης, ο Πλανούδης, έχουμε ύστερες βυζαντινές μαρτυρίες, Νικολός Ραβδάς, Αργυρός, Κιδόνης, Ιωάννης Ιγνάτιος, Χορτασμένος κτλ. Αυτό είναι μια μικρογραφία του Παχημέρη, που όλα αυτά, όλοι αυτοί έχουν ασχοληθεί και έχουν στο έργο τους αναφορές στο Διόφαντο. Η κορονίδα της ενασχόλησης με το Διόφαντο στο Βυζάντιο είναι ο Μάξιμος Πλανούδης. Εδώ είναι μια επιστολή σε κάποιον αξιωματούχο, τον Θεόδωρο Μουζάλωμα, ο οποίος πέθανε το 1994, που λέει ότι η δίπλωση του Διοφάντου, την οποία και έπρεπε να επιστρέψω, τώρα έχει επαντέλθει, είναι πολύ, πολύ, πολύ γραφική η γλώσσα στην οποία γράφει εδώ πέρα. Ας το διαβάσουμε λίγο. Λέει, όσον αφορά, δηλαδή ο Πλανούδης ήταν σε μια μονή, κάποιοι λένε ότι ήταν η μονή της χώρας, δεν είναι βέβαιο αυτό, και είχε σκριπτόριουμ εκεί πέρα και εργαστήριο αποκατάστασης φθαρμένων χειρογράφων. Και του είχε δοθεί μια δίπλωση του Διοφάντου και έπρεπε να την αποκαταστήσει και γράφει τώρα στον Μουζάλωμα, ο οποίος πρέπει να ήταν ο αρμόδιος για τη βιβλιοθήκη αυτή, και του λέει, όσον αφορά το εξωτερικό, δηλαδή το κάλυμα, έχει επανέλθει αφού αφαιρέθηκε το παλαιό δέρμα φιδιού, αν θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν φίδι, ενώ όσον αφορά στο εσωτερικό, αφού υπέστη όμοια με την επισκευή και αποκατάσταση την οποία θα βλέπαμε να γίνεται σε κάποιο σπίτι το οποίο έχει υποστεί φθορές από την πολύχρωμη χρήση. Και παραπάνω λέει ότι το βιβλίο έχει επανέλθει από τις ρητίδες που παλιά είχε. Η δίβλωση έχει επανέλθει από τις ρητίδες νεάζουσα, δηλαδή έχει γίνει πάλι νέα η δίβλωση του Διοφάντου. Και μάλιστα σε κάποιο σημείο παρακάτω έλεγε, έκανε και παράπονα στον Μουζάλωνα, ότι είναι εγκαταλελειμμένη η βιβλιοθήκη, ότι λείπουν βιβλία και τα δανείζονται διάφοροι, λέει, και μετά δεν τα επιστρέφουν γιατί λένε ποτέ δεν τα δανείστηκαν. Και αυτός είναι ένας πιο εύκολος τρόπος, λέει, για να παίρνουν τα βιβλία, γιατί λέει σε κάποιο σημείο ότι το τυχοριχήν τον ντρεπόντουσαν. Το τυχοριχήν τι είναι δηλαδή, ότι το ρυφηθεί. Δηλαδή πολλές φορές κάνανε τρύπες στις βιβλιοθήκες, μπαίνανε, πέραν τα βιβλία, δεν ξέρω αν τα πέρανε για δική τους κρίση ή για να τα πουλήσουν πιθανόν. Αλλά το λέει τυχοριχήν. Το ενόμισαν εργόδες, δηλαδή ότι αντί να κάνουν τον κόπο αυτό, τα δανειζόντουσαν απλώς και δεν τα επιστρέφουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μετά στην περίοδο του Ουρμανισμού, αυτά είναι τα χειρόγραφα, τα βασικά χειρόγραφα για τα οποία σας είπα προηγουμένως. Η πρώτη μνεία του Διόφαντου γίνεται στη Δύση τώρα πλέον το 1464 από τον Ρέγκιο Μοντάνους, ένα γερμανό αστρονόμο, μαθητή του Βυσαρίωνα, ο οποίος σε μια διάλεξη που έδωσε στην Πάδουα για το έργο του Αλφα Γκανή, ενός Άραβα αστρονόμου, μνημονεύει για πρώτη φορά στη Δύση το έργο του Διόφαντου, αυτή είναι η αναφορά. Αυτό γίνεται το 1464, όμως η διάλεξη δημοσιεύεται μόλις το 1537, δηλαδή σχεδόν έναν αιώνα μετά, και τότε μαθαίνουν οι Ευρωπαίοι για το βιβλίο του Διοφάντου. Μία άλλη σημαντική μορφή είναι ο Μπομπέλη, ο Ιταλός, ο οποίος το 1572, τη χρονιά που πέθανε, εκδόθηκε η άλγευρά του, και βλέπετε πάλι τα κόκκινα είναι προβλήματα από την άλγευρα του Μπομπέλη και τα μαύρα είναι προβλήματα τα οποία τα έχει πάρει από τα αριθμητικά του Διοφάντου. Το οποίο ακόμα τα αριθμητικά του Διοφάντου ήταν σε χειρόγραφα. Δεν είχαν εκδοθεί σε βιβλίο. Η πρώτη λοιπόν μετάφραση έγινε το 1575 στα λατινικά από τον Ξυλάντερ, και το 1621 γίνεται η πρώτη μνημειώδης έκδοση του αρχαίου κειμένου με λατινική μετάφραση. Την έκανε ένας Γάλλος, ο Κλοντ Γκασπάρ Μπασέ, και αυτή την έκδοση λένε ότι την είχε πάντα ο Φερμά παραμάσχαλα και πάνω στο περιθώριο έγραφε τις περίφημες σημειώσεις του, μεταξύ των οποίων και το περίφημο τελευταίο θεώρημα του Φερμά, το οποίο αποδείχθηκε το 1994. Έγραφε λοιπόν στο περιθώριο του βιβλίου τις σημειώσεις του ο Φερμά, και το 1670 ο γιος του Φερμά, ο Σάμουελ Φερμά, μάζεψε αυτές τις σημειώσεις και έκανε μια καινούργια έκδοση
Πάλι βλέπετε το κείμενο, το αρχαίο κείμενο, η λατινική μετάφραση, και έχει προσθέσει εδώ πέρα τις σημειώσεις του πατέρα του, τα σχόλια του πατέρα του. Αυτό συγκεκριμένα εδώ είναι το τελευταίο θεώρημα του Φερμά, το οποίο είναι στο πρόβλημα 8, το question 8 του βιβλίου 2 των αριθμητικών του Διοφάντου. Εκεί είχε γράψει στο περιθώριο το περίφημο τελευταίο θεώρημα. Και η τελευταία διαφάνεια, για να τελειώσω, είναι ότι από τα μέσα του 17ου αιώνα και μετά, πλέον η προ-μοντέρνα άλγεβρα γίνεται παροχημένη. Γιατί δημιουργείται η μοντέρνα άλγεβρα? Βασικά από τον Descartes και το Φερμά, μαθητές του Βιέτ, μαθητές όχι με την κυριολεκτική σημασία, αλλά ως διάδοχοί του, ως αυτοί που ακολούθησαν το πρόγραμμα του Βιέτ, και από τότε και μετά αναδύεται η μοντέρνα άλγεβρα και η θεωρία αριθμών. Τότε γεννιέται η θεωρία αριθμών και γεννιέται ταυτόχρονα ένα νέο ενδιαφέρον για το Διόφαντο. Τώρα πια το Διόφαντο όχι ως αλγεβριστή, γιατί η άλγεβρα του Διόφαντου είναι πλέον παροχημένη, αλλά για το Διόφαντο ως άνθρωπο της θεωρίας αριθμών, των διοφαντικών εξώσεων, με τις οποίες ασχολούνται ο Euler, ο Lagrange, ο Legendre, και ο Gauss και πολλοί άλλοι πλέον στη νεότερη εποχή. Αυτός είναι ο Διόφαντος που δημιουργήθηκε το 17ο αιώνα. Ο προηγούμενος που σας μίλησα είναι ο ιστορικός Διόφαντος, ο αληθινός Διόφαντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τους δύο μιλητές και να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης. Το παράρτημα η Μαθίας αποφάσισε να τιμήσει τον Ελευθέριο Καρακώστα, μαθηματικό και συγγραφέα της πόλης μας, και για αυτό το λόγο καλούμε το γιο του, τον Βασίλη Καρακώστα, ο οποίος είναι καθηγητής της Φιλοσοφίας της Φυσικής του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Καρακώστα, παρακαλώ. Επίσης στην αγαπημένη μου Τάσα, την ξαδέλφη, που περιέβαλε με ιδιαίτερη φροντίδα αυτό το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης. Κλείνοντας το μέρος των ευχαριστειών, ο αδερφός μου Γιάννης, ο οποίος διαμένει στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας και δραστηριοποιείται στο γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, λόγω φόρτου εργασίας, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί. Σας μεταφέρω επομένως τους εγκάρδιους χαιρετισμούς και τις θερμές ευχαριστίες του για το τιμητικό αφιέρωμα στη μνήμη του πατέρα μας. Κατά κοινή ομολογία, ο πατέρας μας υπήρξε άξιος δάσκαλος των μαθηματικών, συγγραφέας 8 βιβλίων στην άλγεβρα και την μαθηματική ανάλυση. Δυστυχώς, τα δύο πρώτα του έργα δεν διασώζονται.
η συλλογή των λοιπόν βιβλίων του, καθώς και ενός βιβλίου δικής μου επιμέλειας από τον επιστημονικό οίκο Σπρίγκερ, θα δοθούν ως δωρεά στη βιβλιοθήκη της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας του Παραρτήματος Μαθίας. Ίδρυσε το πρώτο φροντιστήριο το 1953, πλήρως αυτοδημιούργητος. Κατά την 40ετή πορεία του, δίδαξε σε χιλιάδες μαθητών όλων των τάξεων γυμνασίου και λυκείου. Το ορολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του υπερέβαινε συστηματικά τις 60 ώρες εβδομαδιαίως. Αφιέρωνε στη συγγραφή τις πρώτες πρωινές ώρες κάθε ημέρα, ξεκινώντας με το πρώτο φως. Σε αυτό τον καθημερινό ασκητικό του βίο, ακλόνητο στήριγμα υπήρξε η μητέρα μας. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας ένα σύντομο στιγμιότυπο με τον πατέρα μου, που χαράχθηκε στη μνήμη ως παιδί και αφορά στη φύση των μαθηματικών, εν προκειμένου της γεωμετρίας, η οποία είναι πιο κατανοητή σε ένα παιδί δημοτικού σχολείου. Είχα τελειώσει, θυμάμαι, την 6η Δημοτικού. Ήταν καλοκαίρι, αρχές Ιουλίου, και η προσμονή για το γυμνάσιο. Περιεργαζόμενος τη βιβλιοθήκη του πατέρα, διάβαζα στους κορμούς των βιβλίων επιπεδομετρία, στερεομετρία, αναλυτική γεωμετρία, διαφορική γεωμετρία. Ήταν ίσως τότε που μου δημιουργήθηκε το πρώτο ερώτημα επιστημολογικής φύσης. Τον ρωτώ, για ποιον λόγο όλα αυτά τα είδη γεωμετρία, τι εξυπηρετούν? Αναμονή. Και απαντά. Πρόκειται για θεωρήσεις διαφορετικών διαβαθμίσεων και αφαιρέσεων του υλικού στοιχείου. Όπως καταλαβαίνετε, αισθάνθηκα ανακουφισμένος. Υπήρχε τουλάχιστον μία ενιαία απάντηση για τον σκοπό ύπαρξης αυτών των γεωμετριών, πέραν της επιμέρους αντιμετώπισης προβλημάτων. Πολύ αργότερα, μέσα από τις δικές μου μελέτες, διαπίστωσα ότι μία τέτοιου είδους αντίληψη για τη γεωμετρία προσομοιάζει στην προσέγγιση των Ρίμαν και Γκρόσμαν περί φυσικής γεωμετρίας, Natural Geometry, ο διεθνής όρος. Περί φυσικής γεωμετρίας, όπου η μετρική ενός γεωμετρικού χώρου, ιδίως ενός μη ευκλήδιου, μη επίπεδου χώρου, προσδιορίζεται μόνο μέσω μετρήσεων και όχι απριόρι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ένας τέτοιος μη ευκλήδιος χώρος αποτελεί το γεωμετρικό υπόβαθρο της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, η οποία πρόκειται περί μιας σχετικιστικής θεωρίας της βαρύτητας, μέσω της οποίας κατανοούμε τις κοσμολογικές διαστάσεις του σύμπαντος, όπως και την συμπεριφορά του. Γεωμετρικό υπόβαθρο, λοιπόν, μια τέτοιου είδους
γεωμετρία μη ευκλήριου τύπου, γεωμετρικό υπόβαθρο της γενικής θεωρίας της υπηκότητας. Πρόκειται περί μιας τετραδιάστατης πολλαπλότητας ρήμα, μεταβαλλόμενης καπηλότητας συναρτήσεις του χρόνου, όπου η καπηλότητα μεταβάλλεται ως προς κάθε σημείο του χωροχρονικού συνεχώς, ώστε ο προσδιορισμός της στοιχειώδους απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών σημείων και κατ' επέκταση ο προσδιορισμός των μετρικών ιδιοτήτων, δηλαδή της δομής του χώρου, καθίσταται δυνατός μόνο μέσω πραγματικών διαδικασιών μετρήσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο, η γενική θεωρία της σχετικότητας υλοποιεί έμπρακτα την κεντρική θεώρηση του Ρίμαν, που ονομάζεται ιστορικά πρίγκιπς της γεωμετρίας, την κεντρική θεώρηση του Ρίμαν ότι η ύλη, συγκεκριμένα η κατανομή της ύλης και η κίνησή της, αποτελούν την ικανή αιτία της μετρικής δομής του χώρου, εν προκειμένου του φυσικού χώρου, δηλαδή του χώρου του σύμπαντός μας, όπως κατανοείται μέσω της συνειδητής φυσικής. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη αναφορά μου, είναι κοινός τόπος ότι οι άνθρωποι πράγματι φεύγουν από τη ζωή μόνο όταν λησμονούνται. Για μένα, όπως και για τα αδέρφια μου, το Γιάννη και τη Σούλα, ο πατέρας μας ζει στη σκέψη μας και στην καρδιά μας. Η στάση ζωής του, το σιωπηλό παράδειγμα του ακαταπώνητου ευσυνείδητου δασκάλου λειτουργήσε ως κινητήρια δύναμη και οδηγός και στη δική μας πορεία. Του είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την τιμή στη μνήμη του πατέρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους για τη συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση. Καλή συνέχεια.